Κάνετε. Είστε καλά, δεν κάνω μότοξ. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους τους fans, σε όλους τους followers, σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι αγαπούν τα ωραία μαλλιά. Και σήμερα θα κάνω κάτι πολύ διαφορετικό. Είχα καιρό να κάνω κάτι διαφορετικό. Σας είπα ότι θα σας μιλήσω για κάποιες θεραπείες οι οποίες μπορούν να πάνε τα μαλλιά σας σε άλλο επίπεδο. Σήμερα λοιπόν θα σας μιλήσω για αυτό το οποίο εγώ δουλεύω εδώ και 2 μήνες, το οποίο είμαι Certified Partner της συγκεκριμένης εταιρείας από τον Αύγουστο. Γεια σου, Τασία μου. Λοιπόν, είμαι Certified Partner λοιπόν από τον Αύγουστο και μιλάμε για την ανώτερη τεχνολογία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο σε σχέση με τις θεραπείες μαλλιών. Οκ. Okay. Λοιπόν. Θα περάσουμε λοιπόν, για να κάνω και το μοντάζ live, θα περάσουμε λοιπόν μία κάρτα με τα γραφικά. Βλέπετε την κάρτα με τα γραφικά, ok. Μιλάμε λοιπόν για το K18. Όσοι λοιπόν δεν γνωρίζετε τι είναι το K18, θα μάθετε. Και θα μάθετε πρώτοι από εμάς. Λοιπόν, το K18, γεια σου κομμωτήριο Ειρήνη, το K18 λοιπόν είναι ότι η ανώτερη τεχνολογία αυτή τη στιγμή που υπάρχει στα κομμωτήρια σε παγκόσμιο επίπεδο σε σχέση με τα treatments μαλλιών. Μιλάμε για ένα niche brand, ένα brand το οποίο γεννήθηκε μέσα από μία καινοτομία, γεννήθηκε μέσα από μία τεχνολογία η οποία δεν υπήρχε, γιατί βασίζεται στη βιομιμητική επιστήμη. Άρα μιλάμε για μία θεραπεία βιομιμητικής επιστήμης στα μαλλιά. Γι' αυτό λέμε για μία out of the box προσέγγιση. Τι σημαίνει λοιπόν η βιομιμητική? Ξεκινάμε από εκεί. Βιομιμητική λοιπόν σημαίνει ότι με βάση την τεχνολογία την οποία χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη εταιρεία, έχει το προσεγγίζει ουσιαστικά τα μαλλιά, προσπαθώντας να προσομοιάσει, ασχέτως το ποια είναι η κατάστασή τους, προσπαθώντας να προσομοιάσει τα μαλλιά έτσι όταν ήταν στην καλύτερη τους φάση. Π.χ. έχεις μαλλιά τα οποία είναι βαμμένα, έχεις μαλλιά τα οποία είναι ντεκαπαρισμένα ή ιδιαίτερα αφυδατωμένα, επιβαρημένα από πρέσεις κτλ. Και από εδώ σας δείξω, μείνετε στο live γιατί έχω εδώ να σας δείξω πραγματάκια σε λίγο. Σας δείξω και κάποια πραγματάκια σε λίγο με αυτά εδώ τα εργαλεία και ένα ποτήρι νερό. Λοιπόν, θα σας δείξω λοιπόν το πώς λειτουργεί η τρίχα και με βάση λοιπόν αυτό θα μπορέσετε να καταλάβετε τι ακριβώς κάνει το K18. Σκεφτείτε λοιπόν ότι το K18 πάει και, να το πω έτσι, επαναλειτουργεί τις μνήμες των μαλλιών και επαναδημιουργεί την τρίχα στην καλύτερη του κατάσταση. Ποια ήταν αυτή στα 16, στα 17. Ασχέτως λοιπόν με το τι φθορά έχουν τα μαλλιά, όσο πιο φθαρμένα είναι τα μαλλιά, τόσο πιο ωραίο είναι και το αποτέλεσμα το οποίο δίνει. Η Ειρήνη Αλεξανδράκη λέει, είστε ο καλύτερος. Πες το και στους άλλους. Ευχαριστώ. Μεταξύ μας αυτά, έτσι. Όπως όταν έκανα τη βαφή την προηγούμενη εβδομάδα που λέω, παιδιά, μην το πείτε πουθενά, μεταξύ μας. Λοιπόν, εξηγώ λοιπόν και λέω το εξής. Τι είναι η τρίχα μας? Η τρίχα μας είναι, θέλω να σκέφτεστε ότι είναι ένα σκηνή. Αυτή λοιπόν είναι μια τρίχα. Ωραία. Από τι αποτελείται λοιπόν, τι παρατηρούμε λοιπόν σε αυτό το σκηνή? Παρατηρούμε στην τρίχα ότι έχει πρώτα απ' όλα βάρος, μετά αντοχή, το βλέπετε, και ελαστικότητα. Μπορώ να παίξω και να έχω κίνηση. Ακριβώς λοιπόν το ίδιο είναι και η τρίχα των μαλλιών σου. Άρα είναι ένα πρωτογενές υλικό, το οποίο είναι μέρος του οργανισμού σου, το οποίο μέσα από δεσμούς όπου έχει, αυτοί οι δεσμοί δένουν την τρίχα και μπορούν ουσιαστικά να σου δώσουν αυτή την ελαστικότητα, μπορούν να σου δώσουν αυτή την κίνηση, μπορούν να σου δώσουν αυτή την αντοχή για να πετυχαίνεις τα αποτελέσματα τα οποία εσύ θέλεις. Άρα αυτό εδώ είναι η τρίχα σου. Πώς χαλάει η τρίχα σου? Τέλεια. Εδώ λοιπόν έχουμε παράγοντες όπως είναι η μηχανική τριβή, το θερμικό styling και η έκθεση σε χημικά. Όταν μιλάμε όμως για biomimetic hair science,
για το K18, μιλάμε ότι αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα αποτελέσουν παρελθόν, θα σας βάλω και το link μέσα, εάν δουλέψετε με το συγκεκριμένο treatment, το οποίο πρέπει πρώτα απαραίτητα να γίνει ένα in-salon treatment. Μιλάμε λοιπόν για μία μονοθεραπεία η οποία έχει 94% μεγαλύτερη ελαστικότητα από την αρχική, άρα αν τα μαλλιά σου από το θερμικό styling έχουν αφυδατωθεί και έχουν σπάσει, μετά το treatment και μετά τη θεραπεία θα έχεις κατά 94% μεγαλύτερη ελαστικότητα και μιλάμε για 91% αύξηση της αρχικής τους δύναμης. Δηλαδή πάει στα μαλλιά και τους δίνει 91% αύξηση της αρχικής δύναμης. Όπως σας είπα όμως, είναι κάτι το οποίο δεν ξεκίνησα να δουλεύω τώρα, το δουλεύω πολλούς μήνες και έγινα certified salon τον Αύγουστο στην Ελλάδα. Από τα πρώτα, αν όχι το πρώτο. Ωραία. Που σημαίνει ότι δουλεύοντας όλο αυτό τον καιρό αυτό το treatment, αυτό το οποίο έχουμε δει είναι ότι μπορεί να επαναφέρει τα μαλλιά σου, ναι είναι τρομερό Ειρήνη, είναι τρομερό, μπορεί να επαναφέρει τα μαλλιά σου έτσι ώστε όταν ήσουν παιδί, όταν ήσουν 16 ετών, ασχέτως με το πόσο σπασμένα είναι. Μου έρχεται λοιπόν μια φίλη η οποία έχει καμένα μαλλιά από ντεκαπάζ σε συνδυασμό με θερμικό styling, όπου αυτά τα μαλλιά έχουν την ιδιότητα όταν κόβονται, γιατί είχε περάσει το όριο του melting, όταν κοβόντουσαν λοιπόν, τα σπασμένα μαλλιά πέφτουν πάνω. Πολύ ωραία ερώτηση, πολύ ωραία ερώτηση, Παδοβασίλη, θα σου απαντήσω σε λίγο. Όταν λοιπόν τις κάναμε το K18, in salon, στο λουτήρα, και μετά έκανε τη μάσκα, γιατί η μάσκα μόνη της δεν δουλεύει παιδιά, μην πάτε να αγοράσετε τη μάσκα και πείτε δεν δούλεψε, την πάτησε μια φίλη πελάτησά μου και μέσα από τη δική μου άγνοια στις αρχές πριν από 2,5-3 μήνες που ξεκινήσαμε. Ωραία. Για να δουλέψει αυτό πρέπει να γίνει θεραπεία μέσα στο κομμωτήριο. Η φίλη λοιπόν με τα δεκαπαρισμένα μαλλιά φτάσαμε στη σημείο να κάνουμε το treatment, στεγνώσαμε τα μαλλιά της, ισιώσαμε τα μαλλιά της με μια βούρτσα και δεν κοβότανε τρίχα. Άρα αυτό που λέει το K18 ότι μπορούμε να έχουμε κατά 91% την αρχική δύναμη της τρίχας, αυτό ισχύει. Και όσο πιο επιβεβαρημένα μαλλιά είναι, τόσο καλύτερα. Με ρώτησε λοιπόν το κορίτσι Παπαδοβασίλη, μου λέει το εξής, και τι κάνει. Θα σου πω λοιπόν τι είναι. Και θα τα δεις και μέσα από εδώ, μέσα από το φυλάδιο που κρατάω. Είναι ένα προϊόν το οποίο είναι vegan, είναι ένα προϊόν το οποίο είναι cruelty free, είναι ένα προϊόν το οποίο είναι δερματολογικά ελεγμένο, είναι ασφαλές για το χρώμα και in salon, μέσα στο κομμωτήριο, ξεκινάμε κάνοντας το mist. Το mist λοιπόν είναι το προϊόν το οποίο χρησιμοποιούμε εμείς για τη θεραπεία μας μέσα στο κομμωτήριο. Έχω δείξει νομίζω τη διαδικασία μία φορά, αλλά τώρα έχετε να δείτε πάρα πολλά πράγματα γιατί είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται συνεχώς. Μιλάμε για αυτό εδώ το προϊόν. Κάνει επανασύνδεση, τέλεια. Μου γράφει η Ειρήνη Αλεξανδράκη, πάντα πρώτο σε όλα. Ειρήνη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σου πω και γι' αυτό, για το πάντα πρώτο σε όλα. Λοιπόν, εδώ λοιπόν μιλάμε για μια αγωγή η οποία γίνεται μέσα στο κομμωτήριο. Για κάποιο λόγο δεν έχω καλή σύνδεση. Πείτε μου αν με βλέπετε. Λοιπόν, λούζουμε λοιπόν τα μαλλιά και αφού λούσουμε τα μαλλιά δεν βάζουμε καμία μαλακτική, δεν βάζουμε κανένα conditioner, δεν βάζουμε καμία μάσκα. Συγγνώμη, αλλά κάνω live, δεν μπορώ να απαντήσω. Λοιπόν, και το αφήνουμε για 4 λεπτά. Οπότε μιλάμε για ένα treatment, το οποίο in salon είναι 4 λεπτά. Αμέσως μετά, μου γράφει ότι η σύνδεση δεν είναι καλή. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, θα πούμε πολλές φορές γι' αυτό. Μας βλέπουμε, λέει μια χαρά. Αφού λοιπόν τελειώσαμε αυτό, το επόμενο εργαλείο το οποίο θα δουλέψετε στο σπίτι είναι η μάσκα. Θέλω να σας πω ότι δεν μιλάω για ένα οικονομικό προϊόν. Ωραία. Θέλω να σας πω ότι μιλάω για ένα προϊόν το οποίο έχει μεγάλη αξία γιατί έχει υψηλή τεχνολογία. Να τονίσω σε αυτό το σημείο ότι μιλάμε για τρία εργοστάσια αυτή τη στιγμή οι οποίοι παράγουν προϊόντα βιομιμητικής τεχνολογίας για cosmetics, για μαλλιά και
Το ένα από τα τρία στον κόσμο είναι της K18. Okay, μιλάμε λοιπόν για κάτι το οποίο είναι ό,τι πιο hot υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Θυμίζω λοιπόν ότι το να το αγοράσετε αυτό και να το κάνετε μόνοι στο σπίτι δεν θα αποδώσει. Γιατί δεν θα αποδώσει? Γιατί δεν έχει προηγηθεί η θεραπεία μέσα στο κομμωτήριο. Πού μας βοηθάει το K18? Μας βοηθάει στο ότι μπορούμε να δουλέψουμε όπως δουλεύαμε παλιά με αντίν τύπου Olaplex κτλ. Εμείς θυμίζω ότι το Olaplex το σταματήσαμε το 17, γιατί τεχνολογικά δεν προχώρησε και δεν είχε να δώσει κάτι παραπάνω. Ωραία, οπότε η προσωπική μου επιλογή τότε ήταν να σταματήσω με το Olaplex, γιατί έβγαλε πάρα πολλούς μιμητές. Εδώ όμως μιλάμε για κάτι το οποίο δεν μπορεί να το μιμηθεί κάποιος, γιατί από τη μία μιλάμε για μια τεχνολογία η οποία είναι στο ανώτερο επίπεδο, από την άλλη μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο δεν μπορεί σε εισαγωγικά να αντιγραφεί, γιατί δεν υπάρχει και ο χώρος για να παραχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο τι δεν περιέχει το K18. Δεν περιέχει λοιπόν θηϊκά άλατα, δεν περιέχει parabens, δεν περιέχει φθαλικούς εστέρες, δεν περιέχει σιλικόνη, δεν περιέχει τεχνικές χρωστικές ουσίες, χλωριούχο νάτριο ή φορμαλδεΐδη. Ας περάσουμε λοιπόν πάλι την κάρτα να κάνουμε το μοντάζ. Εδώ βλέπουμε λοιπόν το πώς λειτουργεί η τρίχα μας και πώς ουσιαστικά πάει και επανενώνει τους δεσμούς και πάει και ξαναχτίζει την τρίχα, όχι μόνο επανασυνδέοντας την τρίχα εσωτερικά, γιατί όπως σας είπα η τρίχα μας είναι αυτή, η τρίχα μας από το θερμικό styling αλλά και τη μηχανική τριβή σπάει, πόσο μάλλον αν είναι δεκαπαρισμένη. Σκεφτείτε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή κρατάω μια πρέσα, εντάξει, πρόλαβε να κρυώσει. Την ώρα λοιπόν που εγώ τραβάω τα μαλλιά, αν παρατηρήσετε, βλέπετε που την ώρα που τα τραβάω προς τα κάτω τεντώνει. Αυτό λοιπόν το τέντωμα, όταν γίνεται με consistency, όταν γίνεται λοιπόν με συνέχεια και συνέπεια και καθημερινά ή εβδομαδιαία, πάει εσωτερικά σε αυτούς τους δεσμούς της τρίχας και μου τους σπάει, μου τους λύνει. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και η βαφή. Δηλαδή, όταν λούσω τα μαλλιά μου, όταν κάνω τη βαφή μου, για να μπορέσει να διεισδύσει το χρώμα μέσα και να ανοίξει, πάει λοιπόν η βαφή, ανοίγει τους δεσμούς της τρίχας, διεισδύει εσωτερικά, αλλάζει το χρωματικό φάσμα, το ραβδόδι και κοκόμορφα που λέγαμε παλιά, εσωτερικά μέσα στην τρίχα και πάει μετά και επανενώνει την τρίχα. Εδώ λοιπόν τι έχουμε? Έχουμε ένα προϊόν το οποίο θα πάει να μας ξαναδέσει την τρίχα, να μας ξαναδώσει συνοχή στην τρίχα, οπότε θα μας δώσει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα έχει τη χαμένη μπούκλα την οποία είχαμε στα 16, μεγαλύτερη συνοχή στα μαλλιά. Αν λοιπόν τα μαλλιά μας σπάνε από μηχανικές τριβές, αν τεντώνονται, αν κόβονται, θα έρθει λοιπόν να κάνει την επανασύνδεση και σε κάθετους αλλά και σε οριζόντιους δεσμούς, έτσι ώστε να μας δώσει ένα ολοκληρωμένο σώμα και μια ολοκληρωμένη συνοχή στην τρίχα, πώς? Με το πεπτίδιο K18. Άρα μιλάμε για μια τεχνολογία η οποία είναι out of the box, η οποία σου λέει πάρα πολύ απλά σαν εταιρεία ότι εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιείς πολλά προϊόντα στα μαλλιά σου. Μπορείς να χρησιμοποιείς ένα προϊόν το οποίο να είναι υπεύθυνο για να επαναφέρει την υγεία των μαλλιών σου. Και αυτό είναι το asset το οποίο σου δίνει για να δεις την πραγματική απόδοση του προϊόντος στα μαλλιά σου. Τι σου δίνει λοιπόν? Σου δίνει σώμα, σου δίνει συνοχή, 91% μεγαλύτερη αντοχή στην τρίχα και 94% μεγαλύτερη ελαστικότητα. Αν λοιπόν έχεις μαλλιά τα οποία είναι λεπτά και άτομα, αν έχεις μαλλιά τα οποία έχουν χάσει το σγουρό τους, έχουν χάσει την μπούκλα τους, ωραία, και έχουν την τάση να βαραίνουν και να σπάνε, το K18 είναι αυτό το οποίο μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις τη χαμένη ελαστικότητα της τρίχας, να ξαναβρεις το φυσικό σχήμα, ειδικά γυναίκες οι οποίες έχουν περάσει από, είτε από εμεινόπαυση, είτε γυναίκες οι οποίες έχουν περάσει εγκυμοσύνη, που τους δυσκολεύει ουσιαστικά, αλλάζουν ορμονικά τα μαλλιά τους, είναι ιδανικές περιπτώσεις να δουλέψουν το K18. Επίσης, γυναίκες οι οποίες έχουν μηχανικές τριβές, πώς φτύρεται η τρίχα μηχανικά, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, η τρίχα μας είναι αυτή. Όταν λοιπόν πάω εγώ και χτενίζω με την χτένα μου ή με την πρέσα μου και τραβάω, με αυτά εδώ τα δόντια, αυτό το οποίο κάνω
είναι να πάω. Πάρα πολύ σωστά, Παπαδοβασίλη, ο αριθμός των θεραπείων εξαρτάται από το πόσο ταλαιπωρημένα μαλλιά. Δείτε λοιπόν τι συνέβη. Τράβηξα εγώ με τη χτένα μου και μου έγβαρε το εξωτερικό περίβλημα της τρίχας. Όπως λοιπόν μου τράβηξε τις ίνες και έσπασε ουσιαστικά το εξωτερικό περίβλημα αυτού του κορδονιού που το χρησιμοποιώ σαν μαλλί για να σας εξηγήσω πώς δουλεύει. Θα απαντήσω, παιδιά, σε όλες τις ερωτήσεις μετά. Γι' αυτά με ρωτάνε πόση διάρκεια έχει η θεραπεία. Σας λέω ότι είναι μια θεραπεία η οποία γίνεται σε 4 λεπτά. Ωραία. Το κόστος είναι γύρω στα 60 ευρώ και 62 είναι αυτό. Ωραία. Χοντρικά τα λέω τώρα. Μπορεί να, αναλόγως, αν το βρείτε, μπορεί να το βρείτε και πιο οικονομικά σε κάποιο πιο μικρό κομμωτήριο, αλλά και πάλι παίζει ρόλο ποιος θα το εφαρμόσει και πώς θα το εφαρμόσει και πόση ποσότητα θα δουλέψει. Εξηγώ λοιπόν το εξής. Όταν μιλάμε λοιπόν για μια τρίχα η οποία φτύρεται εσωτερικά και εξωτερικά, η τρίχα μας για να μακρύνει, τα μαλλιά σου για να μακρύνουν. Γιατί πάρα πολλές γυναίκες με ρωτάνε και μου λένε γιατί δεν μακραίνουν τα μαλλιά μας. Σας θυμίζω λοιπόν ότι η τρίχα μας μακραίνει από τη ρίζα. Βλέπετε εδώ, scalp, ρίζα. Πώς μακραίνει η τρίχα? Κοιτάξτε, έχω και τις ειδοποιήσεις που έρχονται. Λοιπόν, πώς μακραίνει η τρίχα? Έτσι, από τη ρίζα. Σωστά. Αν όμως η άκρη μας είναι φθαρμένη, επειδή δεν θα έχει την ίδια συνοχή στη ρίζα και την ίδια συνοχή στην άκρη και επειδή οι μηχανικές τρυπές και το θερμικό styling θα μου γδάρουν την άκρη, θα μου ξεφτύσουν την άκρη και δεν θα έχω συνοχή, το βλέπετε? Αυτά εδώ τα μαλλιά που δεν είναι solid, που δεν είναι συμπαγή, θα σπάνε. Άρα τι λέμε? Συχνό καθάρισμα στις άκρες, το ελάχιστο. Ας κάνω ένα κούρεμα. Λοιπόν. Και διασφαλίζουμε ότι η άκρη μας είναι πάντα πεντακάθαρη. Την ημέρα λοιπόν που πάω να κάνω το treatment, διασφαλίζω ότι η άκρη μου είναι πεντακάθαρη, έτσι ώστε να έχω συμπαγή μαλλιά, μύκη και άκρες. Θα απαντήσω στα βρούλα μου σε λίγο για το spray K18. Ωραία, γράψτε μου τις ερωτήσεις σας και θα σας απαντήσω σε λίγο γι' αυτό. Ούτως ή άλλως που κάνουμε πολλά live γι' αυτό, θα μιλήσουμε πάρα πολύ, γιατί όταν θα σας δείξω και αποτελέσματα θα εκπλαγείτε. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για πορότητα. Πορότητα λοιπόν είναι μαλλιά λοιπόν τα οποία είναι φθαρμένα, έχουν μεγαλύτερη πορότητα από τα μαλλιά τα οποία είναι υγιή. Τι σημαίνει αυτό? Ο εξωτερικός κερατινικός φλοιός της τρίχας έχει σπάσει τόσο πολύ, έχει αλλοιωθεί τόσο πολύ από μηχανικές τριβές, από θερμικό styling, από τραβήγματα, από τσάντα. Πολλές κοπέλες σπάτε τα μαλλιά σας με την τσάντα, πολλές κοπέλες σπάτε τα μαλλιά σας με το λαστιχάκι, σε τέτοιο βαθμό όπου δεν υπάρχουν εξωτερικά λέπια και είναι εκτεθειμένος ο φλοιός της τρίχας εσωτερικά. Αυτά τα μαλλιά λοιπόν έχουν μεγαλύτερη πορότητα. Συνήθως είναι τα μαλλιά τα οποία έχουν υποστεί ξανοίγματα και δεν έχει φροντίσει ο hair expert ο οποίος σας συμβουλεύεται, σε συνδυασμό με την δική σας υποχρέωση να διατηρήσετε την ποιότητα την οποία πρέπει, να έχετε ωραία μαλλιά. Και εδώ έρχεται το νερό. Πάμε να δούμε λίγο πώς δουλεύει το νερό στα μαλλιά. Αυτό λοιπόν είναι ένα ποτήρι της IKEA. Μπορείτε να το βρείτε με 1,99. Κάνω πλάκα, έτσι. Λοιπόν, βάζω λοιπόν το νερό μέσα. Βάζω λοιπόν την τρίχα μέσα. Η τρίχα λοιπόν μόλις μπαίνει μέσα στο νερό αποκτά βάρος. Έχει αποκτήσει βάρος και έχει αποκτήσει υγρασία. Μία τρίχα λοιπόν η οποία έχει βάρος και αυτό το βάρος έχει μεγάλη πορότητα, θα πάει αμέσως και θα κάτσει, το έχω δείξει και σε βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, θα πάει λοιπόν αμέσως και θα κάτσει προς τα κάτω. Θα πάει λοιπόν και θα κάτσει στο κάτω μέρος του ποτηριού. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι η τρίχα σας έχει μεγάλη πορότητα. Αν όμως η τρίχα μείνει στο επάνω μέρος, πάει να πει ότι το εξωτερικό κερατινικό περίβλημα της τρίχας είναι τόσο δομημένο, είναι τόσο συμπαγές, όπου διασφαλίζεται ότι η τρίχα είναι δυνατή, συμπαγή και υγιής. Προτείνω λοιπόν, μέσα από το density που κάνουμε τώρα, μέσα από το τεστ πορότητας το οποίο σας έδειξα τώρα, πριν κάνετε το K18, γιατί εμείς το έχουμε κάνει και πραγματικά τα αποτελέσματα είναι μοναδικά, να κάνετε ένα τεστ πορότητας σε μια τρίχα σας, να δείτε πηγαίνει στον πάτο του ποτηριού ή παραμένει ψηλά.
Και αφού το κάνετε, να δείτε πόσο συμπαγή, δυνατά και υγιή μαλλιά σας δίνει το K18. Πάμε να μιλήσουμε για ερωτήσεις. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά τέτοια live. Έχουμε να κάνουμε παρουσιάσεις βήμα-βήμα, τεχνικές και στο κανάλι μου στο YouTube και στο HSTGTV, στην πρώτη υβριδική συνδρομητική τηλεόραση για κομμωτές που έχουμε δημιουργήσει, διαθέσιμη σε 174 χώρες. Πάμε λοιπόν λίγο να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. Γράψτε μου τις ερωτήσεις σας, γιατί για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί. Και θα σας πω και άλλες πληροφορίες για το προϊόν. Λοιπόν, τέλεια. Πολλά φιλιά από την Ειρήνη. Να είσαι καλά, Ειρήνη. Ωραία. Ωραία. Είστε ο καλύτερος, Ειρήνη μου. Να είσαι καλά, Ειρήνη Αλεξανδράκη. Okay. Θα έχω και κάποιο live με την K18 και στο Instagram μου, εδώ, και στο YouTube μου, οπότε έχουμε να μας λύσουν πολλές και ωραίες απορίες. Χειροκροτήματα μας στέλνει η Λίτσα Μιλωνά. Λοιπόν, μου γράφει η Παπαδοβασίλεια αν μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. Όχι, δεν μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο δερματολογικά είναι κλινικά ελεγμένο, οπότε δεν μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. Επίσης, πάντα πρώτο σε όλα μου λέει Ειρήνη, ευχαριστώ Αλεξανδράκη. Γράψτε μου παιδιά ερωτήσεις για να μπορώ να σας απαντήσω. Τα μαλλιά μου λέει είναι πολύ λεπτά, πολύ τρίχα και σπάει εύκολα. Τι μπορούμε να κάνουμε παρακαλώ? Ακριβώς αυτό θα κάνεις, θα βρεις ένα συνδεδεμένο κομμωτήριο με την K18, θα πας να ζητήσεις το treatment της K18 να το κάνουν in salon. Είναι μια θεραπεία, θυμίζω, η οποία γίνεται σε 4 λεπτά μέσα στο κομμωτήριο, 4 λεπτά χρόνος παραμονής. Χρειάζεται μια εφαρμογή. Στο 4-20 λεπτό θα γίνει το treatment. Ωραία. Και μετά, θυμίζω, περνάμε απευθείας αυτό. Σημαντικό, για όσους έχουν κάνει τη θεραπεία και το ξέρουν, όταν πάω να βάλω τη μάσκα, τη συγκεκριμένη, ξαναθυμίζω, δεν βάζω κανένα, μα κανένα προϊόν στα μαλλιά μου. Σαμπού μόνο και τίποτα άλλο. Έχει οδηγίες χρήσης μέσα. Μιλάμε για ένα brand το οποίο είναι αμερικάνικο και θεωρείται ένα niche brand. Βγάζετε την ασφάλεια από εδώ. Κάνετε 2 πατήματα και προσέξτε με. Τα χέρια σας, επειδή μιλάμε για ένα θερμοενεργό προϊόν, να τρίβετε πάρα πολύ καλά, να ασπρίσουν τελείως τα χέρια σας και μετά το εφαρμόζετε. Παρένθεση, επειδή την πατήσαμε κι εμείς, μην λυπηθείτε την ποσότητα. Ωραία. Οι πρώτες εφαρμογές που κάναμε εμείς ήταν με μικρή ποσότητα προϊόντος, γιατί θεωρεί, επειδή είναι ένα ακριβό προϊόν, μιλάμε για 62 ευρώ αυτό το προϊόν. Ωραία. Βάλαμε λιγότερη ποσότητα και όταν βάλαμε την σωστή, την επόμενη φορά είδαμε πολλαπλάσια καλύτερα αποτελέσματα. Ωραία. Οπότε μην λυπηθείτε την ποσότητα. Ανάλογα με την ποσότητα των μαλλιών, χρησιμοποιήστε περισσότερο προϊόν, να απορροφηθεί περισσότερο προϊόν. Κάθε πόσο καιρό κάνουμε τη θεραπεία? Πολύ ωραία ερώτηση. Συζητώντας και με τους τεχνικούς στην Αμερική και βλέποντας το περιπτώσεις και συναδέλφους από το εξωτερικό μέσα από τα φόρουμ τα οποία είμαστε και ζητάμε πληροφορίες γενικά για το follow-up, γιατί δουλεύουν χρόνια, δουλεύουν πολύ περισσότερο καιρό, γιατί είναι πολύ καινούριο. Ανάλογα λοιπόν με την φθορά που έχουν τα μαλλιά, θα δουλέψουμε και ανάλογες εφαρμογές. Το max που έχω ακούσει είναι 6 εφαρμογές. Δηλαδή, μια γυναίκα η οποία έχει πολύ ταλαιπωρημένα μαλλιά, με 6 εφαρμογές μέσα στο κομμωτήριο, με τη θεραπεία, μπορεί να έχει άλλα μαλλιά. Αλλά αυτό εδώ πρέπει να το έχετε πάντα. Ιδανικά λοιπόν, σε μια normal περίπτωση, εγώ θα έλεγα ότι αν θα έκανε μια γυναίκα μία θεραπεία, και την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για το χρώμα, για το mist, γιατί και εδώ δουλεύουμε και για χρώμα. Ωραία. Εάν λοιπόν μια γυναίκα δουλέψει μία θεραπεία, ένα treatment, το οποίο τα μαλλιά της είναι σε μια καλή κατάσταση ή προς κακή αλλά όχι ακραία περίπτωση, μία θεραπεία το μήνα σε συνδυασμό με το mask μπορεί να σου δώσει τέλεια μαλλιά. Όταν μιλάω για τέλεια, μιλάω για μαλλιά με βάρος, σώμα, ελαστικότητα, ανθεκτικότητα και λάμψη. Σε τελείως native αποτέλεσμα. Επαναφέρει την μπούκλα στα σγουρά, σου δίνει την μπούκλα που είχες σε πολύ νεαρότερη ηλικία, άρα πάει και ξαναχτίζει μέσα από το πεπτίδιο K18 την τρίχα σου από την αρχή.
Συν βέβαια το ότι δημιουργεί νέους δεσμούς στα μαλλιά. Αν όμως έχω μαλλιά τα οποία είναι ταλαιπωρημένα από ντεκαπάς, με πολύ φθαρμένες άκρες, πολύ σπασμένα, να το πω έτσι, και πολύ ταλαιπωρημένα, ναι, μπορεί να πάμε μέχρι 6 συνεδρίες. Κάθε πότε θα μπορούσαμε να κάνουμε, ακόμα και κάθε εβδομάδα, για να έχουμε ένα δυνατό αποτέλεσμα. Οπότε, max 1,5 μήνα, έχω επαναφέρει τα μαλλιά μου στο βέλτιστο δυνατό που μπορώ να έχω. Και μιλάμε για 91%, ξαναλέω, πιο ανθεκτικά μαλλιά. 94% καλύτερη ελαστικότητα στην τρίχα. Και γιατί σπάνε τα μαλλιά? Γιατί χάνουν την ελαστικότητά τους. Δηλαδή, γιατί κόβεται η τρίχα? Γιατί όταν σταματάει να γίνεται, να είναι ελαστική και φτάνει σε σημείο να είναι κούτσουρο, κάνει ένα τάκ και κόβεται. Γιατί έχει φθαρεί πάρα πολύ από θερμικές εργασίες, έχει φθαρεί πάρα πολύ από styling και μηχανικές τριβές και βέβαια χημικά. Παπαδοβασίλειο, ελπίζω να σε κάλυψα. Τέλεια. Πόσο διαρκεί η Bello Capello Bailina, μου λέει. Πόσο διαρκεί λοιπόν η θεραπεία? Τέλεια. Ανάλογα με τη φθορά που έχουν τα μαλλιά και ανάλογα με το αποτέλεσμα και την πορότητα της τρίχας, αλλά και το αν τα μαλλιά είναι λεπτά ή χοντρά, έχουμε ανάλογη διάρκεια. Έχει διάρκεια γενικά. Έχουμε δει λοιπόν ότι κρατάει στο μήνα σε μαλλιά τα οποία είναι normal προς ταλαιπωρημένα, όχι κατεστραμμένα μαλλιά. Ωραία. Αλλά θέλει consistency για να μπορεί να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί λειτουργεί αθροιστικά πάνω στα μαλλιά. Πόσο τακτικά μπορεί να το κάνει η πελάτησα? Πολύ ωραία ερώτηση. Ιδανικά λοιπόν, ανάλογα με το πόσο φθαρμένα είναι τα μαλλιά, εγώ θα το πρότεινα μίνιμουμ μία φορά το μήνα να γίνεται μέσα στο κομμωτήριο. Πάντα μέσα στη βαφή. Πάντα μέσα στο δεκαπάζ. Όταν λέω πάντα μέσα στη βαφή και λέω πάντα μέσα στο δεκαπάζ, είναι γιατί. Γιατί την ημέρα που θα έρθει η πελάτησά σου, συνάδελφε, στο κομμωτήριο και θέλει να κάνει θεραπεία και να έχει και ένα αντίν προστασίας, αντί για να χρησιμοποιούμε προϊόντα που χρησιμοποιούσαμε το 14, βλέπε Olaplex, θα πάω να τις δουλέψω και οι 18 και έτσι θα έχω και την προστασία που θέλω να έχω για να μην σπάνε τα μαλλιά από τον δεκαπάζ, άρα να κάνω την πελάτησά μου να νιώθει ασφαλή, και το treatment το οποίο θα της κάνω in salon. Και έτσι τι θα κάνω? Θα τη χρεώσω μόνο τη θεραπεία και δεν θα χρειαστεί να τη χρεώσω το αντίν. Άρα συμβουλεύουμε πάντα την ημέρα του χρώματος, στο χρώμα, πάντα και η 18. Okay. Ελπίζω να σε κάλυψα. Επόμενη ερώτηση. Το σπρέι και η 18 είναι το ίδιο προϊόν για τις τεχνικές εργασίες? Ακριβώς, Σταυρούλα. Το σπρέι λοιπόν είναι το ίδιο προϊόν το οποίο χρησιμοποιώ πριν να τοποθετήσω στα μαλλιά, δεκαπάζ ή βαφή. Γιατί? Για να προετοιμάσει την τρίχα να μπορέσει να δεχτεί ουσιαστικά το χρώμα και να, την ώρα που θα λύνει το χρώμα ή τα οξυδωτικά του ντεκαπάζ θα μου λύνουν την τρίχα, να μπορεί ουσιαστικά να μου την επανασυνδέσει το K18. Άλλη ερώτηση. Hello from Germany. Γεια σου Άλεξ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αν είναι αρκετά ταλαιπωρημένα τα μαλλιά, προτείνεται να τα κουρέψουμε πριν κάνουμε τη θεραπεία? Πάρα πολύ ωραία ερώτηση, παπά Βασίλη. Αυτό που προτείνω πάντα είναι η γυναίκα η οποία θέλει να έχει άθραυστη άκρη, το έδειξα και προηγουμένως, οι μηχανικές τριβές στις άκρες μας καταστρέφουν τις άκρες, άρα οι άκρες γίνονται ευαίσθητες, άρα μόλις τις τραβήξουμε σπάνε, άρα όταν έχεις φθαρμένη άκρη, τα μαλλιά σου δεν θα μακρύνουν ποτέ. Που σημαίνει, την ημέρα που θα κάνω τη θεραπεία, δεν θα πάω να την κάνω σε αυτή την άκρη που είναι σπασμένη και θα πω έκανα θεραπεία και θα στρούθω, καμιλίζω και θα κρύβομαι κάτω από αυτό. Όχι. Την ημέρα που θα κάνω τη θεραπεία ή πριν ή μετά, καθαρίζω την άκρη, έχω συμπαγές αποτέλεσμα, πάω και δουλεύω και η 18 δομημένα στην τρίχα από ρίζα έως άκρη και έτσι διασφαλίζω ότι τα μαλλιά είναι άθραυστα. Η δική σας συνεργασία είναι το K18 στο σπίτι. Θυμίζω, μην αγοράσετε το K18 εάν δεν κάνετε τη θεραπεία. Θα πείτε ότι δεν κάνει τίποτα. Ωραία. Όταν πάρετε όμως τη θεραπεία μέσα στο κομμωδίριο και κάνετε το K18, θα εκπλαγείτε με τα αποτελέσματα τα οποία θα κάνετε. Έχω 4 μήνες πελάτησες οι οποίες δουλεύουν μόνο αυτό στα μαλλιά τους. Δεν βάζουν κάτι άλλο. Γιατί ταιριάζουν στη δική του φιλοσοφία. Να φέρω και την κάρτα. Δηλαδή, vegan, cruelty, free, δερματολογικά ελεγμένο, ασφαλές για το χρώμα και δεν είναι. Είναι δερματολογικά ελεγμένο και ουσιαστικά δεν επηρεάζει το δέρμα. Ωραία. Αυτά. Οπότε, ναι, Παπαδοβασίλη, δουλεύεις, καθαρίζεις τις άκρες, κουρεύεις τις άκρες σου,
καθαρίζεις τη σάκρα σου και κάνεις το treatment σου για να έχεις το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα. Και μετά consistency, συνέπεια σε αυτό. Έχετε άλλες ερωτήσεις για μένα? Στο σπίτι δεν μπορούμε να κάνουμε τη θεραπεία? Όχι. Στο σπίτι Ευαγγελία Κεντηρίδου δεν μπορείς να κάνεις θεραπεία. Γιατί? Γιατί μιλάμε για ότι το K18 Mist είναι ένα προϊόν υψηλής τεχνολογίας. Μιλάμε για βιομιμητική τεχνολογία, το οποίο ναι μεν είναι απόλυτα ασφαλές για χρήση από τον επαγγελματία, αλλά είναι για χρήση από τον επαγγελματία. Ωραία. Οπότε τα επαγγελματικά προϊόντα είναι στους επαγγελματικούς χώρους. Αυτό εδώ είναι για χρήση στο σπίτι. Άρα έρχεσαι στον κομμωτή σου, έρχεσαι στον hair expert, τον οποίο εμπιστεύεσαι, σου εφαρμόζει το mist μέσα στον δεκαπάζι, μέσα στη βαφή σου, σου κάνει το κούρεμά σου, σου κάνει τη θεραπεία σου και διατηρείς το αποτέλεσμα με το K18 στο σπίτι. Και πάλι, αν κάνεις mist και δεν κάνεις K18 στο σπίτι, δεν θα έχεις αυτά τα οποία υπόσχεται η εταιρεία. Γιατί? Γιατί έτσι δουλεύουν τα προϊόντα τα οποία είναι, έχουν συνέργεια. Το ένα λοιπόν δημιουργεί την υποδομή και το άλλο διατηρεί την υποδομή στα μαλλιά σου. Λοιπόν, έχω στείλει μήνυμα, λέει Ξανθή, θα το δούμε Ξανθή, μπορούμε να το αγοράσουμε. Ναι, βεβαίως μπορείτε να το αγοράσετε. Μπαίνετε στο economics.gr και 18 και το αγοράζετε, θα το βάλω και tag. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο K18 Hair Grease και εκεί μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν. Θα κάνω tag και την K18. Από τι άλλο μπορεί να σπάει εκτός από τα προϊόντα styling? Πολύ ωραία ερώτηση, Αναστασία. Μπορεί να σπάσει από κακή χρήση χημικών προϊόντων. Μπορεί να σπάσει από την άγνοια ενός ανθρώπου. Ακούω πάρα πολλές γυναίκες και λένε, μα εγώ λέει έβαψα λέει, τα μαλλιά μου με επαγγελματική βαφή ή πήρα επαγγελματικό δεκαπάζ και τα μαλλιά μου χάλασαν. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν η τεχνογνωσία για να φτιάξει ένα τέτοιο αποτέλεσμα, εννοείται ότι θα χαλάσουν. Άρα υπάρχουν επαγγελματίες για να χρησιμοποιούν επαγγελματικά προϊόντα. Και για να σας προλάβω, γιατί πολλοί μου λέτε, μα και εμένα μου τα έχουν κάψει κομμωτήριο. Τέλεια. Ήταν το κομμωτήριο που επέλεξες για τους δικούς σου λόγους. Επέλεξες λοιπόν προφανώς ένα κομμωτήριο το οποίο π.χ. μπορεί να ήταν φθηνό. Ένα κομμωτήριο το οποίο να μην ήξερες το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και το τι κάνουν, να μην έχει χτίσει το brand του ή επειδή απλά ήταν κοντά στο σπίτι σου. Ή επειδή απλά βρήκες ραντεβού εκείνη τη στιγμή. Εγώ λοιπόν προσωπικά το χασάπι μου, αυτό που μου φτιάχνει το αυτοκίνητο, που μου κάνει service στη βαρκούλα μου και οπουδήποτε έχει να κάνει με τα παιδιά μου, προσέχω πάρα πάρα πολύ καλά που θα τα πάω. Λοιπόν, άλλη. Θα δώσει επιθυμητό ξάνιγμα πάνω στο K18 του δεκαπάζ? Βεβαίως και θα δώσει, Γεωργία. Βεβαίως και θα δώσει και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί ο προπομπός του K18 ήταν το Olaplex. Έξω ήδη συγκρίνουν και λένε ότι το K18 είναι το νέο Olaplex. Ξέρετε γιατί? Γιατί όταν ο Edward Conahan, ο ιδιοκτήτης της Olaplex, αποφάσισε να σταματήσει να ασχολείται με το Olaplex, μιλάω από το 17 που σταματήσαμε και εμείς να δουλεύουμε, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να το εξελίξουν παραπάνω, είπε ότι θα στραφώ σε μια νέα τεχνολογία. Και τι έκανε λοιπόν? Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τρομερή τεχνογνωσία, είναι παθιασμένος με το εξαιρετικό και του αρέσει η τεχνολογία, δημιούργησε το K18. Και έτσι λοιπόν πούλησε ο άνθρωπος το Olaplex και έφτιαξε ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο που λέγεται K18. Τεχνικά θα σας πω και παραπάνω, γιατί μαζί με την ομάδα της K18 θα κάνουμε live και στο Instagram, μαζί με την ομάδα της K18 θα κάνουμε live και στο YouTube, οπότε έχετε να δείτε πάρα πάρα πολλά και ωραία πράγματα μαζί. Στο e-shop έχουμε και τα δύο προϊόντα? Όχι, στο e-shop έχουμε μόνο το K18 για το σπίτι. Στο σπίτι μπορείτε να κάνετε θεραπεία? Όχι, η θεραπεία γίνεται μόνο μέσα στο κομμωτήριο. Από την πρώτη εφαρμογή, τη διαφορά καταλαβαίνει η πελάτησα. Μπράβο. Αυτά τα αποτελέσματα, 91% μεγαλύτερη δύναμη και 94% μεγαλύτερη ελαστικότητα συν τη λάμψη, το βλέπετε από την πρώτη εφαρμογή. Αν σε κάλυψα. Ήθελα να διευκρινίσω την ποσότητα στη σελίδα της K18. Γράφει ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουμε την ποσότητα που προβλέπετε. Ακριβώς, Ανδρέα. Ακριβώς. Απλά θα σου πω κάτι. Εμείς δουλεύουμε ήδη εδώ και 3 μήνες το προϊόν. Ωραία. Και αυτό το οποίο έχουμε δει ουσιαστικά είναι ότι όταν κάνουμε πολλαπλάσια λιγότερη εφαρμογή σε ποσότητα, γιατί έτσι το ξεκινήσαμε, απλά δεν δούλευε. Οπότε γι' αυτό είπα μη λυπηθείτε την ποσότητα.
πάντα από με βάση τις οδηγίες του Σαμπόνι, Όλαπλεξ κάνει για διπαροτριχωτό. Έχω σταματήσει να δουλεύω Όλαπλεξ, παιδιά, από το 17, σας λέω. Είναι πάνε 5 χρόνια που δεν δουλεύω πια Όλαπλεξ. Υπάρχουν πολύ, πολύ μεγαλύτερα προϊόντα. Ποια διαφορά λοιπόν του Όλαπλεξ με το K18? Πολύ ωραία ερώτηση. Μιλάμε για δύο διαφορετικές τεχνολογίες. Το Όλαπλεξ είναι μια τεχνολογία του 2012. Στην Ελλάδα το δουλεύουμε το 2014. Το K18 είναι μια τεχνολογία του 2021. Τι σημαίνει αυτό? Τότε δεν υπήρχε η βιομιμητική προσέγγιση στα μαλλιά και τα προϊόντα αυτά πηγαίνανε και κάνανε επανασύνδεση σφασμένων δεσμών. Και τότε το κάνανε εξαιρετικά. Τι δεν μπορούσαν να καλύψουν όμως? Πολλές γυναίκες αισθανόντουσαν τα μαλλιά τους σκληρά. Το ξάνοιγμα δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν σωστά γιατί τους κρατούσε τα μαλλιά πιο κίτρινα από ό,τι θέλανε. Ήτανε πολύ σκληρά και ξηρά τα προϊόντα τότε. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια τεχνολογία η οποία έχει τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εδώ λοιπόν μιλάμε για διατήρηση της ελαστικότητας της τρίχας, αύξηση της συνοχής, επανασύνδεση δεσμών και κάθετα αλλά και οριζόντια στην τρίχα για να έχω πολύ πιο δυνατά μαλλιά και βέβαια είναι μια τεχνολογία όπου η έρευνά της διαρκεί ήδη πάνω από 10 χρόνια. Οπότε είναι σαφώς ανώτερο σαν προϊόν. Και αν δείτε και όλα τα reviews τα οποία έχουν κάνει στο εξωτερικό, θα δείτε ότι όλοι λένε ότι είναι το νέο Olaplex. Γράφει η Αγγελική Λιάκου και εγώ θέλω να προσέχω, γι' αυτό έρχομαι σε σένα, ευχαριστώ πολύ. Μια φορά λέει τον απάτησα, πήγα αλλού και θυμάσαι τι έπαθα. Αγγελική μου, εμείς θα είμαστε πάντα εδώ να σου δημιουργούμε τα ωραιότερα μαλλιά που έχεις ποτέ. Όποιος και να σου πειράξει τα μαλλιά, όποιον και να επιλέξει να σου τα αλλάξει ή να τα φτιάξει και θελήσεις, εμείς θα είμαστε πάντα εδώ να σου κάνουμε τα ωραιότερα μαλλιά που έχεις ποτέ. Εσύ δοκίμαζε και εμείς θα είμαστε εδώ, είμαστε το λιμάνι σου. Οπότε μην αγχώνεσαι. Λοιπόν. Αυτά λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους, να είστε καλά. Πείτε μου αν σας άρεσε το βίντεο, στείλτε μου μια καρδούλα, ούτε μια καρδούλα δεν μου έχετε στείλει. Τόση ώρα μιλάω και σας μιλάω γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Λοιπόν, αυτά από μένα, να είστε καλά, θα τα πούμε την επόμενη φορά. Φιλιά πολλά, σας βάζω tag το K18 για να μπορείτε να το βρείτε και στο οικονομάκι. Να είστε καλά.